Βασικά μια μέρα ένας ξάδερφος μου ήθελε να δούμε ένα βίντεο στην τηλεόραση. Όταν μου είπε θέλει να δούμε ένα βίντεο, το ρώτησα εγώ τι βίντεο είναι αυτό. Μου λέει είναι μια κασέτα του μπάσκετ. Του λέω έθελα να το δω, δεν μου αρέσει το μπάσκετ. Μου λέει έλα να τη δούμε, είναι ωραίο, είναι τον Τζόρταν μου λέει. Δεν ήθελα με τίποτα να δούμε, να σου πω την αλήθεια. Στην πολλή ώρα που μου επέμενε, του λέω αντε πάμε να τη δούμε. Η κασέτα που μας δούνε, Come Fly With Me, ήταν η πρώτη κασέτα που κυκλοφορήσε τον Don Jordan και την είχε ενοικιάσει από έναν κατάστημα πιο κάτω. Την επόμενη μέρα μπορώ να σου πω ότι κατέβηκα προπόνηση. Μαρτίου του 2021, το τελευταίο σου μάτς με την Πετρολίνα ΑΕΚ. Πώς ένιωσες την στιγμή που ευκήκες αλλαγή, δέχτηκες την αποθέωση, μετά που μιλήσεις και στην κάμερα, πες μας λίγο για συναισθήματα της τελευταίας σου φοράς που έπαιξες με Φαΐλα Τζένος. Η αλήθεια είναι ότι εκπλάγηκα με τον τρόπο που με αποχαιρέτησαν οι συμπαίκτες μου και οι αντιπαλοί, γιατί δεν περίμενα καθόλου τέτοιου είδους αποθέωση, μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά. Ο coach Καγκιούζης με είχε αποσύρει αρκετή ώρα πριν το τέλος του αγώνα, ενώ είχαν όλα κρυθεί. Και τρία λεπτά πριν το τέλος μου ζήτησε να ξαναπώ αλλαγή και παραξενεύτηκα. Μου λέει: Όχι, θα μπεις, μου λέει. Γιατί είχε στο μυαλό του αυτό που ακολούθησε. Όταν περπατούσα να πάω στον πάγκο και είδα τους συμπαίκτες μου να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να χειροκροτούν, να με αγκαλιάζουν, από την κερκίδα να χειροκροτούν. Συγκινήθηκα αρκετά, μπορώ να πω. Με δυσκολία μου μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα μου. Εντάξει, μετά είδα τους αντιπάλους, αντιπάλους στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια τώρα με τον Ιάκωβο, τον Σιτσόπουλο, με τον Γιάννη, τον βαφτιστικό μου. Ένιωσα πραγματικά πολύ ωραία. Και ότι η κόπη όλης της ζωής μου στα γήπεδα ανταμείφθηκα. Όταν ξεκινούσες στο μπάσκετ 25 χρόνια νωρίτερα περίπου, δεκαετία του 90, σου ζητούσαμε τότε να μας πεις πώς φαντάζεσαι το τέλος, θα ήταν παρόμοιο με αυτό που έζησες την ημέρα στο Κίτιο? Εντάξει, σίγουρα ένας αθλητής σε όλη την πορεία της καριέρας του έχει όνειρα και φιλοδοξίες. Σίγουρα θα ήθελα να αποχαιρετήσω τα γήπεδα με κάποιον τίτλο με την ομάδα μου. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε με την παρόν των χρόνων. Όμως θεωρώ στο σημείο και στο επίπεδο που έφτασε η Καλαθοσφαιρική Ένωση Νέων Παραλιμνίου είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το να είχαμε κάποιον τίτλο. Γιατί κάποια χρόνια πριν ήμασταν στην αφάνεια, αγωνιζόμασταν στη δεύτερη κατηγορία χωρίς κάποιον να τρέχει την ομάδα, χωρίς κάποιον να ασχολείται μαζί μας. Ήμασταν οι παίχτες, οι προπονητές και κάναμε αυτό που αγαπούσαμε. Το ότι καταφέραμε σε αυτό το μικρό διάστημα, αυτά τα 5 χρόνια, να αγωνιζόμαστε σε αγώνες play-off με αντιπάλους όπως είναι η ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν ένα όνειρο, μπορώ να πω. Θέλω να μιλήσουμε για την Ένωση, θέλω να μιλήσουμε γενικότερα για το ανακεφαλαίο της καριέρας σου, αλλά να μείνουμε λίγο στην αρχή. Πώς ακριβώς επέλεξες μπάσκετ, διότι είσαι μια περιοχή, το Παραλίμνη, που έβγαλε τεράστιους ποδοσφαιριστές, ακόμα και τις προηγούμενες δεκαετίες. Γενικά είμαστε σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία. Πώς ακριβώς επέλεξες το μπάσκετ? Ακριβώς, ρωτώ, όπως σχεδόν όλα τα παιδιά στο Παραλίμνη, και εγώ ήμουνα ποδοσφαιρόφιλος. Δηλαδή, με την κάθε ευκαιρία έβγαινα έξω στα γήπεδα για να παίξω ποδοσφαιρό με τους φίλους μου. Στο δημοτικό, όταν είχαμε στο μάθημα της γυμναστικής μπάσκετ ή όταν παίζαμε αγώνες σχολικούς ή ακόμα και με το άγο, πάντα ένιωθα κάπως άβολα να παίζω μπάσκετ, γιατί λόγω του ύψους μου, ενώ οι δασκάλοι μας με έβαζαν να παίζω μπάσκετ λόγω του ύψους, εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω τα υπόλοιπα παιδιά. Και έτσι κάπου ένιωθα κάπως άσχημα.
Και οπότε μου ανάφεραν τη λέξη μπάσκετ, εγώ δεν ήθελα καν να ακούσω. Ήθελα να παίζω μόνο ποδόσφαιρο. Πόσο ύψος, πόσο ψηλός είσαι ο μικρός, έτσι, περιγράψε μας λίγο να φανταστούμε το Ζάκη σε γυμνάσιο. Τώρα πόσο ύψος ακριβώς ήμουνα, δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος μου. Θυμάμαι ότι ήμουνα ένα με 1,5 κεφάλι πάνω σχεδόν από όλους. Ναι. Ήμουνα πολύ πιο ψηλός από όλα τα παιδιά στην ηλικία μου. Στο ποδόσφαιρο τι θέση έπαιζες? Έπαιζα πίσω στην άμυνα. Άμυνα, κόφκεις σε σέντες, φαντάζομαι. Η πρώτη σου επαφή με το μπάσκετ πότε ήταν? Η πρώτη μου επαφή ήρθε βασικά μια μέρα ένας ξάδερφος μου ήθελε να δούμε ένα βίντεο στην τηλεόραση. Όταν μου είπε θέλει να δούμε ένα βίντεο, το ρώτησα εγώ τι βίντεο είναι αυτό. Μου λέει είναι μια κασέτα του μπάσκετ. Του λέω έθελα να το δω, δεν μου αρέσει και το μπάσκετ. Μου λέει έλα να τη δούμε, είναι ωραίο, είναι τον Τζόρταν μου λέει. Δεν ήθελα με τίποτα να δούμε, να σου πω την αλήθεια. Στην πολλή ώρα που μου επέμενε, του λέω αντε πάμε να τη δούμε. Η κασέτα που μας δούμε, Come Fly With Me, ήταν η πρώτη κασέτα που κυκλοφορήσε τον Τζον Τζόρτα και την είχε ενοικιάσει από έναν κατάστημα πιο κάτω. Την επόμενη μέρα μπορώ να σου πω ότι κατέβηκα προπόνηση. Ναι. Και από τότε μπάσκετ. Λόγω Τζόρτα. Μόνο μπάσκετ. Γι' αυτό και η επιλογή των αριθμών, έτσι, σωστά, το 9. Ναι. Πες μας για το 9, γιατί κλείσουμε το 23. Τότε δεν μπορούσες να φορήσεις πάνω από το 15, αν δεν κάνω λάθος. 4 με 15. Ναι. Και τότε, επειδή είχε παίξει με την Dream Team ο Τζόρταν, φορούσε το 9 τότε και έτσι επιλέξε το 9. Τι σου άρεσε δηλαδή από τον Τζόρταν, τι θυμάσαι που είναι την κασέτα και πώς λένε το ξάδερφο, έτσι θα το κάνουμε μια κουβέντα. Ο Γιώργος ο Σέρτας ήταν ξάδερφος, παιδικός φίλος, ο καλύτερος μου παιδικός φίλος, μεγαλώσαμε μαζί. Άρα σε αυτόν οφείλουμε τον Ζάκη Παπαδόπουλο, ναι, τον κασφαιριστή. Θυμάμαι ότι έβλεπα την κασέτα με δέος. Απίστευτο τα συναισθήματα που ένιωθα βλέποντας την κασέτα. Και το πόσο απίστευτα ήταν, φαίνεται από το πώς άλλαξα ιδέα για το άθλημα από τη μια, ναι, από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ποια ηλικία μιλούμε τώρα, πόσο χρόνο ήσουν περίπου? 12 χρονών ήμουν. 12. Ναι. Την επόμενη μέρα είπες ασχολήθηκες με μπάσκετ, ναι, δηλαδή πήγες προπόνηση στην Ένωση, στην Ακαδημία, στα παιδικά δηλαδή. Μάλιστα. Θυμάσαι έτσι ποιοι ήταν μαζί σου εκείνες τις ομάδες? Θυμάμαι ότι ο προπονητής ήταν ο αείμνηστος ο κύριος Βαλεντίν Μαρίνοφ, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, ο οποίος καθημερινά πήγαινε στο σωματείο της ομάδας, τον πατέρα μου τον γνώριζε. Και επειδή με είχε δει και είδε ότι ήμουν ψηλός, του έλεγε καθημερινά θέλω να αφήσω το Ζάκη προπόνηση. Και εγώ δεν πήγαινα. Μήπως είναι ο Μαρίνοφ που στείλει το ξάδερφό σου με κασέτα σπίτι? Σίγουρα ήταν μια απίστευτη σύμπτωση. Και έτσι την επόμενη μέρα που πήγα στο γήπεδο ήταν αυτός προπονητής. Με υποδέχτηκε αμέσως και μου έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή από την πρώτη μέρα κάναμε την προπόνηση η ομάδα όλοι μαζί και με κάθε ευκαιρία με έπαιρνε μόνο μου να μου δείξει κάποια πράγματα, λεπτομέρειες, ώστε να φτάσω σε επίπεδο του υπόλοιπου. Τι θυμάσαι εκείνες τις πρώτες σου στιγμές στην ομάδα, δηλαδή πέρα από το ότι σε έβαζε να σου διδάξει κάποια πράγματα, σε ποια θέση σε έβαζε να παίζεις, ποιοι ήταν οι συμπαίχτες σου τότε? Γενικότερα, έτσι, μίλησε μας λίγο για εκείνες τις πρώτες σου χρονιές. Οι συμπαίχτες μου ήταν οι μετέπειτα καλύτεροι μου φίλοι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον αθλητισμό, ότι τον αγωνίζεσαι σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο, σε κανένα συναστρέφεσαι με άτομα τα οποία και αυτοί είναι χαρακτήρες καλοί, άτομα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να σε επηρεάζουν ή να σε παρασύρουν σε κάποιες κακές πράξεις. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι έγιναν όλα τόσο πολλά γρήγορα που η εξέλιξη μου ήταν δραματική. Δηλαδή, από το να μην μπορώ να σουτάρω, να μην μπορώ να χτυπήσω την μπάλα, σε ένα χρόνο έγινε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Και έτσι από πολύ πολύ νωρίς, αυτό που θυμάμαι είναι ότι διακρινούν πάντα με την ομάδα μας. Είπες οι καλύτεροι σου φίλοι ποιοι είναι? Ο Νικόλας ο Θωμά, ο Χρυσόστομος Ηλία, ο Γιώργος ο Μαρτιανής. Η Ένωση είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνο το διάστημα που έφτασε μέχρι και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, νομίζω το 99. Πώς ακριβώς έτυχε εκείνη η ομάδα, δηλαδή τι έκανε σωστά η Ένωση στις μικρές ηλικίες? Είδαμε μια ομάδα με πολλά καλή φουρνιά
Σύντομα η Ιωδίτρη Σοκάλα και λίγα χρόνια πιο μετά τον Κουτσόλουκα κτλ. Τι ακριβώς συνέβηκε η ομάδα έβγαλε τους παίχτες? Νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν ότι είχαμε πάντα ψηλά παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή στην επαρχία πάντα yeah. βγάζαμε ψηλούς αθλητές. Που νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Πέρα από αυτό, οι προπονητές που είχαμε ήταν πολύ καλοί και δίνανε σημασία στις βασικές αρχές του μπάσκετ, στην ατομική τεχνική. Όπως είχα πει ο κύριος Βαλεντίν Μαρίνοφ πριν, ο κύριος Γιώργος Γουλουνιάς, ο θείος μου, ο κόουτς Γιάνναράς, ο οποίος όταν ήρθε άλλαξε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμασταν τον μπάσκετ. Mm. Αλλά θεωρώ ναι, ότι το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν ότι ερχόμενη η αντίπαλη ομάδα στο παραλίμνη να παίξει μαζί μας, όλοι οι προπονητές έλεγαν πού βρίσκεται αυτά τα κορμιά. Πείτε μας και εμάς γιατί. Μεταγραφή που ναι. κάποια άλλη χώρα φαίνεται. Διότι πράγματι το παραλίμνη πάντα είχε ψηλούς αθλητές. Ναι. Γενικά αθλητές αλλά δεν σε αρκετά αθλήματα. Πες μου λίγο για τον κόουτς Γιάνναρα. Ποια ακριβώς είναι η σχέση σας και πώς έτυχε να βαφτίσει το γιο του τον Γιάννη? Ο κόουτς Γιάνναράς είχε έρθει στο παραλίμνη. Ήμουνα 16 χρονών, 15 χρονών. Mm-hmm. Τότε δεν είχε U12, U13, U14, ήταν παιδικό, εφηβικό. Ναι. Και όταν είχε έρθει, αγωνιζόμασταν ακόμα στο παιδικό εμείς. Και θυμάμαι, μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε ότι την τάδε ημέρα είναι η πρώτη προπόνηση και είναι τα tryouts. Και θα παρευρεθείτε στα tryouts και θα επιλέξει ο προπονητής, ο νέος προπονητής, τον οποίο δεν γνωρίζαμε ακόμα. Θα επιλέξει την ομάδα, την αντρική, το εφηβικό και το παιδικό. Ναι. Και θυμάμαι, μπαίνω στην κλειστή αίθουσα του γυμνασίου και αντικρίζω γύρω στα 60-70 άτομα με μπάλες από εδώ, μπάλες από εκεί, να σουτάρουν, να τρέχουν πάνω κάτω και να περιμένουν να ξεκινήσει η προπόνηση για να επιλέξει ο προπονητής τους παίχτες. Μας έβαζε μέσα ηλικιακά, μας έδειχνε κάποιες ασκήσεις να εκτελέσουμε, μας έβαλε να παίξουμε λίγο έτσι, για να επιλέξει ηλικιακά ναι. την κάθε ομάδα. Θυμάμαι ότι ήταν από την πρώτη στιγμή ψαρωτικός, μπορώ να πω. Mm-hmm. Μας προκαλούσε έτσι το αίσθημα του σεβασμού, του φόβου σε εισαγωγικά. Κανένας δεν μιλούσε, όλοι περίμεναν και κρεμόντουσαν από το στόμα του τι θα πει και τις οδηγίες θα δώσει για να τις εκτελέσουν. Ο Ιωάννης Γιάνναράς, ο οποίος μας έστειλε ένα βίντεο να το δούμε, έτσι σου στέλνει κάποια λόγια. Αν μπορείς έτσι, ένα λεπτό σου το ετοιμάσω. Πάτα play, κράτο πάτα play ελεύθερα. Λοιπόν, ο Ζάκης Παπαδόπουλος, ένα τεράστιο ταλέντο, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν θα πω και δεν θα αναλωθώ στο πόσο καλό παιδί και πόσο καλός παίκτης είναι. Αυτό που θα πω μόνο είναι ότι κάτι που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, ο Ζάκης ήταν ο πρώτος Κύπριος νεαρός αθλητής που έφυγε από την Κύπρο για να πάει στην Ελλάδα να αναζητήσει την τύχη του. Όπως έχουν κάνει πλέον πολλά παιδιά, όπως έχουν κάνει τα δικά μου παιδιά. Και πολλά άλλα παιδιά πλέον. Το 1997, όντας νέος προπονητής στο Παραλίμνη, είχα συνεργασία με ομάδες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Παρακολουθούσα κάποια αναπτυξιακά τους, τον τρόπο που δουλεύανε. Και το καλοκαίρι του 1997 πήρα το Ζάκη μαζί μου σε ένα από αυτά τα ταξίδια. Έκανε προπονήσεις με την εφηβική ομάδα του Ολυμπιακού, που για ένα παιδί 15-16 χρόνων να κάνει με 18 χρόνων στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά ο Ζάκης τους εντυπωσίασε. Καταφέραμε πρωτού φύγουμε να έχουμε στη χέρια μας μια πρόταση από τον Ολυμπιακό Πειραιώς για συνεργασία. Γυρίσαμε πίσω για διάφορους λόγους δεν έγινε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αν ο Ζάκης αποφάσιζε τότε να ξενιτευτεί θα έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα και στην Α1 όπως αυτή που είχε στην Κύπρο. Το σίγουρο είναι ότι το κυπριακό μπάσκετ δεν έχασε. Είχαμε κοντά μας ένα παιδί τόσα χρόνια και πρόσφερε στο κυπριακό μπάσκετ με το ήθος, με το χαρακτήρα του, με το ταλέντο του. Αυτό που έχω να του ευχηθώ πλέον είναι να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, να στηρίζει το βαπτιστήρι του, ως γνωστόν έχει βαπτίσει και το γιο μου το Γιάννη, να μείνει κοντά στο μπάσκετ από οποιοδήποτε πώς το αποφασίσει. Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα και διπροπονητικά. Εμείς είμαστε κοντά του και ανυπομονούμε να δούμε τις επόμενες του κινήσεις. Φίλε Ζάκη, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση, τη χρειάζεσαι. Πώς το βλέπεις το βίντεο, πώς σε καμιά νιώσεις έτσι, τα όμορφα λόγια που τον... Εντάξει, τον λέει αυτά τα λόγια ο κόουτς Γιάνναράς, με όλα αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα του και με όλα αυτά που...
που έχει δει. Εντάξει, μεγάλη, νιώθω περήφανος. Το τι έχει γίνει, το τι είχα αποφασίσει τότε, το τι έκανα, τι δεν έκανα, δεν μετανιώνω για τίποτα. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Εμένα αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι αυτό που είπε, ότι έδειξα ήθος όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιζόμουν. Δεν έδωσα δικαιώματα σε κανένα να πει οτιδήποτε αρνητικό για μένα. Και το σίγουρο είναι θα είμαι κοντά στον μπάσκετ, θα είμαι κοντά στο Γιάννη να τον στηρίζω και να τον συμβουλεύω. Και όσο αφορά την προπονητική, ναι, θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική κάποια στιγμή όταν θα μου δοθεί κάποια ευκαιρία. Mm-hmm. Και σίγουρα τον συμβουλεύουμε συνέχεια. Πες μου πρώτα για το Γιάννη, πώς ήταν να μαρκαρίσει το αυτιστήρι σου το τελευταίο καιρό στα γήπεδα. Εντάξει, ήταν ωραίο συναισθημά. Πολλές φορές του μιλούσα κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι δεν με έπαιζε αρκετά σκληρά, αρκετά δυνατά όσο έπρεπε. Με λυπότανε. Σκεφτόταν το δώρο του, τα τάβου έφερκε. Μπορεί, ναι, μπορεί να γίνονταν αυτό. Αλλά ήταν ωραίο συναισθημά. Να με βλέπουν τα παιδιά μου απ' έξω και να μου φωνάζουν που πάει ο Γιάννης, mm-hmm. να μας βλέπουν να είμαστε αντίπαλοι, να μαρκάρουμε ένα στον άλλον, να σπρώχνουμε ένα στον άλλον και να με ρωτάει μετά ο γιος μου, ας πούμε, γιατί έσπρωξε το Γιάννη. Γιατί τον έριξες κάτω. Ήταν πολύ ωραίο. Ο γιος σου ήταν με τον Γιάννη ή με τον Τζάκη? Ήταν με τον Γιάννη. Ο Γιάννη, ναι. Πες μου, μιας και είμαστε στην οικογένεια, παίζοντας μπάσκετ, να σε βλέπει κυρίως η κόρη σου που είναι 7 χρονών, που είναι πιο μεγάλη, δεν θυμάται, αλλά ο γιος τώρα που είναι 4. Πώς το εισέπραξες εσύ ως γονιός το πράγμα? Όταν το 2015-2016 είχα σταματήσει να αγωνίζομαι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όταν κατάφερα η επιχείρηση μου να φτάσει σε ένα σημείο που ήταν μπορώ να λυπώ κάποιες ώρες από την επιχείρηση, είπα στον εαυτό μου ότι θέλω να με θυμούνται τα παιδιά μου να αγωνίζομαι. Mm-hmm. Εντάξει, η κόρη μου είναι 7 χρονών πλέον, θεωρώ ότι θα θυμάται ότι ο παπάς της έπαιζε σε μπάσκετ. Ο γιος μου είναι 4, λίγο δύσκολο να θυμάται, αλλά ήταν ωραία η όλη διαδικασία. Το να πηγαίνω σπίτι και να με ρωτάει για τον αγώνα, mm-hmm. το να έρχεται στο γήπεδο και να κρέμεται στα γάγκελα και να μου φωνάζει. Είναι αναμνήσεις οι οποίες θα μου μείνουν αξιάστες. Βλέπεις τα παιδιά σου να γίνονται αθλητές ή θεωρείς ότι κάπου αλλού το πάνε? Η κόρη μου σίγουρα θα είναι αθλητρία, δεν κάνει τίποτα άλλο όλη μέρα. Mm-hmm. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι και η γειτονιά εκεί, είναι όλα τα ξαδερφάκια της εκεί, είναι σε μια ηλικία λίγο πιο προχωρημένη από αυτή. Και έτσι είναι όλη μέρα, για να καταλάβεις, τα Χριστούγεννα μας παρήγγειλε δώρο χριστουγεννιάτικο mm-hmm. μονόζυγο και στρώμαν για να κάνει γυμναστική. Γενικά όλη μέρα σκέφτεται τον αθλητισμό. Εσύ θέλεις να τους δεις να είναι ένα σχόλιο με αθλητισμό? Σίγουρα. Να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία που αναφέρει ο Παναγιώτης Γιάνναράς με την Ελλάδα. Έτσι, ενδιαφέρει του η ιστορία. Πες μας λίγο, ήσουν 16 χρονών, σωστά? Πήγες στην Αθήνα, σε μια μεγαλούπολη που το 1997 ήταν έτσι μια πόλη, θυμόμαστε όλοι την Αθήνα, με το χάος, με το καυσαέριο, με το παλιό αεροδρόμιο. Τι θυμάσαι εσύ? Έτσι λίγο που τα μάτια του Ζάκη στην Αθήνα, τι θυμάσαι? Βασικά θυμάμαι ότι όταν είχαμε πάει ήμουν πολύ ενθουσιασμένος ότι θα πήγαινα να δοκιμαστώ στον Ολυμπιακό. Και θυμάμαι φτάνοντας στην Αθήνα, τα πεθερικά του Παναγιώτη είναι από την Αθήνα, η κουμέρα μου είναι Αθηναία. Είχε έρθει ο κύριος Μπάμπης να μας πάρει από το αεροδρόμιο, μας πάει στο σπίτι και περιμέναμε την επόμενη μέρα να πάμε στο γήπεδο. Θυμάμαι ότι κατεβήκαμε, περπατήσαμε, ξέρω εγώ πόση ώρα περπατήσαμε για να πάρουμε λεωφορείο. Mm. Μετά από το λεωφορείο να πάρουμε μετρό, τρένο. Μετρό, νομίζω δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ναι. Τρένο. Προαστιακό πρέπει να υπήρχε. Τέλος πάντων, θυμάμαι όλη αυτή τη διαδικασία, όλο αυτόν τον κόσμο, όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα που χρειάστηκε να φτάσουμε στο γήπεδο. Φτάνουμε στο γήπεδο, εντάξει, ένιωσα δέος, γιατί την ώρα που περιμέναμε εμείς στο διάδρομο για να μπούμε στο βοηθητικό γήπεδο, στο ΣΕΦ, mm-hmm. Έμπαιναν μέσα οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής Ιφκοβιτς, ήταν ο Τάρλατς, Παπα-Νικολάου, Τόμιτς, Βούξεβιτς. Προαθλήτρια Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ναι, τότε ήταν Σιγάλας, ήταν προαθλητές Ευρώπης. Και θυμάμαι ότι είχα νιώσει δέος. Mm-hmm.
Επίσης θυμάμαι ότι αν και νιώθα track πριν την προπόνηση, όταν μπήκαμε στο γήπεδο ξαφνικά τα ξέχασα όλα, γιατί έκανα αυτό που ήξερα και που αγαπούσα. Πήγα πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις, αλλά αυτό που με έκανε να μην θέλω να πάω πίσω στον Ολυμπιακό ήταν αυτό που είπες πριν εσύ, η Αθήνα, η Μεγαλούπολη, η πολυκοσμία, το καυσαέριο, όλο αυτό το χάος με έκανε να μην θέλω να πάω. Ήρθες που το χωριό, ακριβώς, το Παραλίμνη, πήγες στην πόλη, άρα δύσκολο. Μετανιώσεις την αποφάση? Σίγουρα τέτοιες ευκαιρίες δεν βρίσκεις συχνά στη ζωή σου. Βρίσκεις μια και αν βρίσκει δεύτερη είναι θαύμα. Μετά νιώσα για το γεγονός ότι δεν είδα το μέχρι που μπορούσα να φτάσω. Αλλά όπως είχα πει και πριν, όλα γίνονται κάποιο λόγο στη ζωή. Τα πράγματα για μένα ήρθαν προς το καλύτερο, έτσι δεν λέω ακριβώς ότι μετά νιώσα. Okay. Όλα καλά. Πήγες στον Κεραυνό μετά από λίγους μήνες. Μικρός, 16 χρονών, και έμεινες σε ξενοδοχείο για ένα χρόνο. Μάλιστα. Πες μας λίγο την ιστορία. Το περιστατικό με τον Ολυμπιακό είχε γίνει Πάσχα, Απρίλιο αν θυμάμαι καλά, και το καλοκαίρι όταν είχαν κλείσει τα σχολεία, πήρε τηλέφωνο στο σπίτι ο κύριος Ρένος Πιτάλης, ο οποίος μέχρι τότε ήμασταν αντίπαλοι, ήταν προπονητής στην Ομόνοια στο παιδικό. Και είχαμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι και είχε κλείσει στον Κεραυνό βοηθός του κυρίου Παπάζογλου. Όταν είχε πάει στον Κεραυνό, επειδή ήταν σε ομάδες αναπτυξιακές, τον ρωτήσαν εκεί αν έχει υπόψη κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν να τους πάρουν στην ομάδα. Και κατευθείαν μας πήρε τηλέφωνο και κλείσαμε να πάω να δοκιμαστώ στον Κεραυνό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πήγα στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού. Ήταν και ο Άρης ο Κορονίδης εκεί, ήταν η πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Στην ομάδα είχαμε παίχτες όπως ήταν ο Λούκας ο Αντωνίου, ο Χριστός Τηλιανίδης, ο Αντώνης ο Ασχίχαλης, ο Ράγκης ο Καραγιάννης, οι οποίοι με υποδέχτηκαν αμέσως με ανοιχτές τις αγκάλες. Ξένοι του Κεραυνού και ήταν η χρονιά, θυμάσαι? Θυμάμαι είχαμε τον Μπλέικλι, Άντωνι Μπλέικλι ήταν, και τον Σκότι Θέρμαν. Μάλιστα, ναι. Σέρβοι έπαιζαν τότε, ο Λούκιτς. Ναι, ήταν και ο Λούκιτς. Και ο Ράτζα. Άρα μιλούμε για Dream Team βασικά. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα μας. Είχαμε πάρει το κύπελλο τότε, αλλά χάσαμε στους τελικούς από την ΑΕΛ, δεν κάνω λάθος. Πες μας λίγο, 16 χρονών, τι έγινε? Ήρθες στη Λευκοσία, ναι, τότε, πήγαινες στο Λύκειο. Ναι, για μένα ήταν πιο εύκολο να πάω να έρθω στη Λευκοσία, όπου θα μπορούσα να βάλω στιγμή με το αυτοκίνητο να πάω στο σπίτι μου. Ναι. Και έτσι ο Κεραυνός μου είπε ότι θα έρθεις εδώ και για να σε έχουμε, να σε περιποιούμαστε αναλόγως, θα μείνεις στο ξενοδοχείο στο Europa του κύριου Χατζιοσίφ, ναι, του μακαρισμένου. Και έτσι έμεινα στο ξενοχείο. Είχα το φαγητό μου, είχα την καθαριότητα μου και okay, πήγαινα σχολείο εκεί δίπλα στον Κίκο Α. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία στη Λευκοσία για σένα, έτσι, ένα χρόνο εκτός μακριά από το σπίτι σου, που ήταν φαντάζομαι η πρώτη φορά που ήσουν μακριά από το σπίτι σου τόσο συχνά? Πώς ήταν η εμπειρία? Εντάξει, ήταν μια ωραία εμπειρία. Οι άνθρωποι του Κεραυνού με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Όλη η συμπεριφορά τους ήταν άψογη έναντι σε μένα. Ο κύριος Άκης ήταν καθημερινά με το αυτοκίνητο να μου κάνει τον ταξιτζή, να με πάρει στο γήπεδο, να με φέρει, να με πάρει σπίτι του στην οικογένεια του για να φάω εκεί. Ό,τι χρειαζόμουν, ο κύριος Άκης ήταν δίπλα μου. Εντάξει, εγώ είχα έρθει τότε εδώ για να παίξω μπάσκετ και θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι όλη μέρα στο γήπεδο. Δηλαδή, τελείωνα το σχολείο, διάβαζα, έτρωα, 3 ώρα πήγαινα γήπεδο και ήμουν στο γήπεδο μέχρι τις 9-10 το βράδυ, επί καθημερινής φάσεως. Μίλησες πριν για τις φιλίες που κάνεις στον μπάσκετ. Αναφέρεις κάποια παιδιά στο Παραλίμνη, αναφέρεις και τον Άρη τον Κορονίδη, μάλιστα, που είναι ένας παίχτης με παράλληλη πορεία σε αρκετά πράγματα. Ποιους άλλους φίλους έκαμε στην χρονιά στον Κεραυνό, που έμεινες ένα χρόνο πριν 2,5 δεκαετίες, αλλά ακόμα μέχρι σήμερα φίλοι σου? Εντάξει, ο συμπαίχτης που είχα και ήμουν πιο κοντά από όλους ήταν ο Λούκας ο Αντωνίου, ο οποίος κυριολεκτικά με είχε κάτω από τη φτερούγα του, με είχε από κοντά συνέχεια στο γήπεδο. Εντάξει, με τον Άρη λόγω και ηλικίας ήμασταν φιλαράκια από τότε. Ο Αντώνης ο Ασχίχαλης συνέχεια
Προσπαθούσε να με συμβουλεύσει για να γίνομαι καλύτερος. Ο Χρήστος την αντίθετη με την εμπειρία του και με την ποιότητα που είχε. Και η οικογένεια Παπαέλληνα, ο κύριος Κυπριανού, ο κύριος Άθος, όλοι ήταν από τότε μου έδειχναν πόσο πολύ με αγαπούν, πόσο πολύ με εκτιμούν και με σεβόνται. Τη στιγμή που εσύ ήσουν στον Κεραυνό, έκανε τη ζωή την μπασκετική, η Ένωση στη δεύτερη κατηγορία πρωταθλητισμού ανέβηκε κατηγορία. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε παραλίμνη. Πες μας λίγο για εκείνες τις δύο χρονιές που ξαφνικά από μικρό τρόση του Κεραυνού επέστρεψε πίσω στο παραλίμνη με βασικές ευθύνες. Άρα, πες μας λίγο για τα δύο χρόνια στο παραλίμνη. Εντάξει, όταν τελείωσε η χρονιά από τον Κεραυνό, συζητήσαμε με τον Κεραυνό. Ο Κεραυνός ήθελε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς από το παραλίμνη, γιατί είχα πάει ιδανικός με το option αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά βλέποντας εγώ την Ένωση να ανεβαίνει κατηγορία. Και πόσα ήταν η ρήτρα για σένα, έτσι, πόσα κοστίζει ο Ζάκης τότε? Ήταν 5.000 λίρες ο δανεισμός και μετά 30.000 λίρες η ελευθέρα. Και βλέποντας ότι στον Κεραυνό δεν είχα και δεν θα είχα, λόγω του ότι η ομάδα έκανε προαθλητισμό, τόσο ενεργό ρόλο, αποφάσισα να πάω πίσω στο παραλίμνη. Βραχυπρόθεσμα η απόφαση μου ήταν σωστή, πολύ σωστή, γιατί την πρώτη χρονιά στην κατηγορία με την Ένωση έπαιζα βασικός και είχα και αρκετά καλό ρόλο στην ομάδα και πολύ καλά νούμερα. Η επόμενη χρονιά όμως ήταν για μας μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα είχε τότε πουλήσει τον Παναγιώτη τον Τρισόκα στον Κεραυνό ενός πολύ μεγάλου ποσού. Όχι μόνο για τα δεδομένα, ακόμα και για σήμερα. Νομίζω ήταν κοντά στις 150.000 σύνολο. Περίπου τόσα λίρες τότε, που μιλάμε για τεράστιο. Μιλάμε, δεν νομίζω να ξαναγίνει τέτοια. Μισό εκατομμύριο ευρώ με την αντιστοιχεία των χρημάτων τότε. Και ενώ για μας η χρονιά, εντάξει, χάσαμε τον Πάιο, τον Τρισοκά, αλλά λόγω για μας 7 τα λεφτά θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα πολύ αξιόλογο σύνολο. Το οποίο δεν έγινε. Το σύνολο που είχαμε δημιουργήσει ήταν πολύ κάτωτερο των περιστάσεων. Και έτσι η ομάδα έπεσε κατηγορία μαχητή. Πες μας λίγο για το τι έγινε μετά. Εσύ πήγες στρατό, μετά πήγες σπουδές. Έτσι, περιγράψε μας λίγο για την πορεία εκείνη, πώς βρέθηκες στην Κομωτινή, τι έκαμε στην 4 χρόνια στην Ελλάδα. Βασικά, εντάξει, όταν με την Ένωση παίζαμε κατηγορία, στο δεύτερο χρόνο στο στρατό πήγα στην ΕΘΑ, πάλι ιδανικός, μέχρι να δικαιώσω το στρατό. Όταν ανέβηκα για σπουδές στην Ελλάδα, ο κύριος Τάκης Λύρας, τον οποίο τότε γνωρίζαμε πολύ καλά από το σχολείο, από τον Κίκο, όταν είχα κάνει εκεί μια χρονιά, προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει να βρούμε ομάδα. Μια ομάδα η οποία να είναι και σε καλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να δουλέψω σωστά, να μην χάσω την επαφή μου με το άθλημα. Την τότε εποχή, η Ξάνθη BF είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αγωνιζόταν στην Β' Εθνική και τη συγκεκριμένη χρονιά είχε κάνει και πολύ ψηλό μπάτζετ για να ανέβει στην Α2. Είχα πάει εκεί για προετοιμασία, θυμάμαι ήταν 16 Αυγούστου, είχα ανέβει πάνω και ήμουνα στην ομάδα κανονικά για όλη τη χρονιά, έκλεισα τη χρονιά εκεί, κάναμε την άδεια. Ο χρόνος συμμετοχής που είχα ήταν λίγος, δεν είχα πολύ χρόνο συμμετοχής. Η ομάδα είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες και έμπειρους της κατηγορίας. Και έτσι, συνδυάζοντας το με την κλίση της Εθνικής το καλοκαίρι, το συγκεκριμένο, όπου δεν είχα κληθεί, ενώ στα προηγούμενα χρόνια ήμουνα στις κλίσεις της προεθνικής αντρών, αποφάσισα να αφήσω τον μπάσκετ σε δεύτερη μοίρα και να αφοσιωθώ στις σπουδές μου. Γιατί είχα ήδη χάσει όταν έπαιζα στη Ξάνθη, λόγω της απόστασης, είχα ήδη χάσει ένα χρόνο από τις σπουδές. Και έτσι θεώρησα ότι αφού δεν πάει κάπου το πράγμα, να αφοσιωθώ στις σπουδές. Άρα για τρία χρόνια βασικά ήσουν λίγο πολλά εκτός του αθλήματος. Ναι, έπαιζα στην Κομωτινή. Η Κομωτινή είχε ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, το ΓΑΣ. Ήμουν εκεί, ήμουν ενεργό μέλος, είχα το χρόνο μου. Απλά δεν ήταν επίπεδο σχεδόν επαγγελματικό. Ναι. Τέλειωσες με την Κομωτινή, σπούδασες στο ΤΕΦΑ και από ό,τι γνωρίζω ήσουν συμφοιτητής με αρκετά άτομα, αν θέλεις να μας τα πεις κάνει και να μας πεις για τις φιλίες που δημιουργήσες. Ήμουν συγκάτοικος την πρώτη χρονιά με τον Ματσεντίδη, τον Μιχάλη Ματσεντίδη, ο οποίος είναι βοηθός στον Κεραυνό. Υπάρχει κάποια ιστορία που μπορούμε να ακούσουμε από συγκάτοικο Ζάκη ή να κλείσουμε μικρόφωνα πρώτα? Αυτό που έχω να πω είναι πολύ καλός μάγειρας. Πάρα πολύ καλός μάγειρας. Εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία αυτό ένα χρόνο, γιατί μετά τελείωσαν τις σπουδές και έπρεπε να έρθει στην Κύπρο.
Με βοήθησε πάρα πολύ όταν πήγα στην Κομωτινή ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος πηγαίνοντας εγώ εκεί έκανε το τελευταίο του εξάμηνο. Με πήρε από το χέρι και με βοήθησε να βρω ομάδα, ενώ δεν γνωριζόμασταν πριν πάω. Ναι. Και το εκτιμώ φάνταστα γιατί δεν είχε οποιαδήποτε υποχρέωση να το κάνει. Ο Μάριος Αργυρού είχε έρθει για μια εξεταστική, περάσαμε κάποια. Τον είχα φιλοξενήσει και στο σπίτι ένα διάστημα. Γενικά η Κομωτινή είναι μπασκετική πολύ. Κυπριακή μπασκετική, φαίνεται. Ναι. Φοιτητής, ένιωσες ότι πέρασες όμορφα, δηλαδή βλέποντας τα φοιτητικά σου χρόνια ήταν ωραία εμπειρία. Ναι, πέρασα πολύ όμορφα. Ναι. Αν και λένε για την επαρχία ότι ίσως να μην είναι τόσο καλή, γενικά ο κόσμος όλος θέλει να πάει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι η ζωή είναι πάρα πολύ καλή στην επαρχία. Επέστρεψες Κύπρο, ποια χρόνια, έτσι πες μας λίγο, πότε τελείωσες τις σπουδές σου? Το 2006 είχα επιστρέψει στην Κύπρο. Το 2006 πήγες πίσω, παραλίμνη να παίξεις μπάσκετ. Πώς ήταν ακριβώς η επιστροφή σου στο Κυπριακό μπάσκετ? Βασικά όταν είχα επιστρέψει, τότε το πρωτάθλημα είχε μια έξαρση στους ξένους. Νομίζω τότε το όριο ήταν, δεν υπήρχε όριο. Δεν υπήρχε όριο, ναι. Θυμάμαι ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό και είχαν 10 ξένους. Αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ, ο μόνος Κύπριος που έπαιζε εδώ ήταν ο Ιάκωβος. Ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν ξένοι. Θυμάμαι ομάδα με 12 ξένους. Πρέπει να το σιγουρέψω όμως, αλλά θυμάμαι ότι είχε περίπτωση με ομάδα με 12 ξένους. Υπήρχαν κάποιες ανεπιστημίες κουβέντες με κάποιες ομάδες για να ενταχθώ στο δυναμικό τους, αλλά επειδή έβλεπα ότι θα πήγαινε και δεν θα είχα κάποιο ρόλο, θεωρούσα ότι δεν υπάρχει λόγος. Να μπαίνω τώρα στο αυτοκίνητο καθημερινά, να πηγαίνω έρχομαι, να κινδυνεύω και να μην έχω ρόλο, θεωρούσα ότι δεν υπάρχει λόγος. Για 6 μήνες δεν αγωνιστήκα, ούτε στην Ένωση αγωνιστήκα και οι ομάδες Ένωσης τότε ήταν αρκετά αξιόλογοι για την δεύτερη κατηγορία. Εκτός τα παιδιά από το Παραλίμνη, είχαμε και παιδιά από τη Λάρνακα, είχαμε τον Χάρη τον Φαντούση, τον Αντρέα τον Λευκαρίτη, τον πρώτο του ΣΑΕΚ, τον Βασίλη τον Σελά. Και έτσι στα μέσα της χρονιάς αποφάσισα να πάω να αγωνιστώ. Μπήκαμε στα play-offs, χάσαμε στους ημιτελικούς, θα την κάνω στους τελικούς. Και την επόμενη χρονιά κατακτήσαμε το κύπελλο, αν δεν κάνω λάθος, με την ομάδα που είχαμε. Ναι. Και χάσαμε στον τελικό του πρωταθλήματος. Πώς ήταν έτσι η εμπειρία σου για τα χρόνια στην Ένωση, μέχρι το 2013-2014 που ανέβηκε η ομάδα στην πρώτη κατηγορία? Αν και ξέρω ότι κάποιες χρονιές η ομάδα πήρε πρωτάθλημα το 2010 στη δεύτερη κατηγορία, απλά δεν ανέβαινε λόγω των συνθηκών και του budget. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία στη δεύτερη κατηγορία για έναν παίχτη το οποίο εσύ έδειξες που εφηβική ηλικία ότι το επίπεδο σου ήταν πιο πάνω? Αυτό που έχω αποκομίσει από τη δεύτερη κατηγορία είναι η αγάπη που έχουν οι παίχτες για το μπάσκετ. Δηλαδή πραγματικά το να αγωνίζεσαι σε μια ομάδα, όχι μόνο το Παραλίμνη, σε οποιαδήποτε ομάδα, χωρίς κάποιον οικονομικό όφελος, αντιθέτως να βάζεις λεφτά από την τσέπη σου για να πάεις, ξέρω εγώ, στο γήπεδο, να βάλεις το αυτοκίνητο σου για να πάεις εκτός έδρας αγώνες. Και να γνωρίζεις όλη αυτή την απαξίωση, νομίζω μαγκιά να κάνεις το πράγμα χωρίς οποιοδήποτε ανταλλάγμα. Εμείς στην ομάδα ήμασταν μια πολύ καλή παρέα, παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε μαζί, είχαμε ένα αρκετά κοινά όχι μόνο στον μπάσκετ και εκτός γηπέδου. Μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, πάρα πολλές καλές αναμνήσεις, κάποιες κακές αναμνήσεις. Και θέλω να πω επίσης ότι χωρίς αυτά τα παιδιά, χωρίς τους συμπαίκτες μου, χωρίς τους προπονητές μας, τον Αντώνη τον Αρτήματα και τον κύριο Κουρνιάν, οι οποίοι κράτησαν το τμήμα ανοιχτό για πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν κάποιον εκεί να βοηθά, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε η Ένωση η σημερινή. Δηλαδή, λόγω αυτών των παιδιών έμεινε ανοιχτό το τμήμα, ώστε να έρθουν κάποιοι μετά και να δώσουν αυτό το βοήθημα για να πάει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το 2014 η ομάδα ανέβηκε πρώτη κατηγορία και από τότε η ομάδα είναι σταθερά καλή. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Ανάφερες το προηγουμένως ένα διάστημα που κάτσες εκτός, νομίζω ήταν η επόμενη χρόνια το 2015-2016, όπου είχες στήσει την καφετέρια σου, θα μας πεις για την επαγγελματικά σου σε λίγο. Πώς έζησες εσύ όμως μέσα από την ομάδα την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία 14 χρόνια μετά,
με την ομάδα φτάνει μέχρι τα playoff και τα final four κυπέλλου. Πες μας λίγο έτσι τα 6-7 χρόνια που ακολούθησα. Όταν το 2014-2015 πάρθηκε η αποφάση να δούμε στην πρώτη κατηγορία, όλοι ανυπομονούσαμε να έρθει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε κύπεδο. Όπως όλοι γνωρίζουν, πρόσφατα αποκτήσαμε το δικό μας κύπεδο και έτσι η ομάδα αναγκαστικά πρέπει να αγωνίζεται στο Αγόρ. Όμως τα παιδιά που ανήκαμε στην ομάδα και περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια όλες αυτές τις συνθήκες της δεύτερης κατηγορίας μας εχαλούσαν καθόλου το να πηγαίνουμε καθημερινά 30-40 λεπτά δρόμο για να κάνουμε προπόνηση. Και μιλάμε, υπήρχαν μέρες που κάναμε προπόνηση η ώρα 9 τη νύχτα, 10 τη νύχτα και επιστρέφανε η ώρα 12-12.30 σπίτι, τι να φάεις, τι να πρωτοκάμεις και μετά κοιμηθείς να πάει δουλειά το πρωί. Αλλά όλοι αγκαλιάσαμε αυτήν την προσπάθεια πολλά ζεστά. Είχε επιστρέψει ο Κώσιο Γιαννάρας στην ομάδα, όπου προς το τέλος της χρονιάς η ομάδα ήταν εκτός στοχών, είχε πάρει πρόταση από τον Κεραυνό και η ομάδα αποφάσισε να τον παραχωρήσει τον Κεραυνό. Η επόμενη χρονιά είχε έρθει ο Κώσιο Λιβανός. Εγώ, όπως είχαμε πει και πριν, είχα αποφασίσει ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είχα ανοίξει την επιχείρηση μου και έπρεπε να είμαι εκεί όσες περισσότερες ώρες γίνεται. Έτσι, αποφάσισα ότι δεν μπορώ ούτε από το ένα πράγμα να κλέφω ούτε από το άλλο. Έπρεπε να αποφασίσω να κάνω κάτι. Έτσι, αποσιοδήγα στην επιχείρηση μου. Και στα μέσα της χρονιάς γίνεται αποδέσμευση του προπονητή και έρχεται προπονητής ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι τώρα στην ΑΕΚ. Λόγω της σχέσης που είχαμε και της γνωριμίας από την Κομωτινή, ο Νικόλας με πήρε τηλέφωνο αμέσως για να μπω βοηθός του. Στην αρχή το ψιλοσκέφτηκα, γιατί λέω τώρα να κάνω αυτό το βήμα και μετά στην πορεία να μας δω και δυσκολεύομαι, δεν θέλω να τον κρεμάσω ή οτιδήποτε. Τελικά πήρα την απόφαση. Ευτυχώς δεν είχα κανένα πρόβλημα με τη δουλειά, όλα ήταν κανονισμένα. Και βγαίνοντας η χρονιά, ο coach μου είπε του χρόνου θα παίξει. Του λέω, μα μου λέει, όχι, του χρόνου θα παίξει, μου λέει. Ναι. Επέστρεψα. Και όπως είπες και εσύ. Όπως τον Τζόρταν, το ίδαλμά σου, επέστρεψε μετά το 2 χρόνια. Εγώ πάντα ήθελα να βοηθώ την ομάδα. Δηλαδή, και πολλές φορές, ας πούμε, μετά από την συνεργασία που είχαμε με τον Νικόλα, μου έλεγε σε αδίκησα πολλές φορές. Σαν παίχτη, έπρεπε να σε βάζω περισσότερο, έπρεπε να έχεις καλύτερο ρόλο. Και πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να μου έλεγε να μπω μέσα αλλαγή και να του έλεγα βάλε το τάδεπερ. Βάλε το Μιχάλη, τον Χρήστο, τον Σίμω. Παιδιά τα οποία έβλεπα ότι είχα μέλλον και ότι με τον αγωνίζομαι εγώ ίσως να τους στερούσαμε κάπως το μέλλον τους. Και στο κάτω από την ομάδα έπρεπε να δημιουργήσει συνθήκες για το μέλλον. Αυτά τα παιδιά ήταν το μέλλον της ομάδας και όπως αποδείχτηκε φέτος, είχα απολύτως δίκιο. Δηλαδή η πορεία η φετινή ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Η φουρνιά η φετινή που έχουμε στην ομάδα ήταν μια φουρνιά που ξεκίνησε με έναν προπονητή στο παιδικό. Θυμάμαι ο Μιχάλης ο Κουμής και ο Χρήστος ο Πυρίλης ξεκίνησαν παίχτες μαζί μου στο παιδικό 15,5 χρονών. Παίζαν ποδόσφαιρο και μια καλή μέρα μπαίνουν στο γήπεδο. Μπορεί να βρεθεί και κανένας ξάρφος να σου πάρει κανένα DVD τότε. Ναι. Λοιπόν, και όταν τους είδα εγώ να μπαίνουν μέσα, μιλάμε, ήταν πολύ πιο ψηλή από όλους τους παίχτες που είχα. Λέω από πού ξεφύτρωσαν αυτοί εδώ. Coach, θέλουμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Του λέω, καλώς ήρθατε. Ξεκίνησαν προπονήσεις και θυμάμαι, χάναμε τα παιχνίδια 30 πόντους, 40 πόντους, 50 πόντους, 60 πόντους. Μιλάμε. Ναι. Καταστρέφαμε μας όλες οι ομάδες. Την επόμενη χρονιά προωθούνται στο εφηβικό. Πάω και εγώ στο εφηβικό και χάνουμε στον τελικό τη β' κατηγορία εφηβικό. Κάνουμε άνοδο όμως. Και την επόμενη, αμέσως επόμενη χρονιά, πάμε τελικό πρώτης κατηγορίας εφηβικό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι σε 3 χρόνια η εξέλιξη και η ατομική και η ομαδική που είχαμε ήταν τεράστια. Ο Μιχάλης κλείνεται στην Εθνική και έρχομαστε τώρα 4 χρόνια μετά να κάνουμε την πορεία που κάνουμε με βασικά στελέχη τον Μιχάλη τον Κουμή, τον Χρήστο τον Πυρίλη, τον Σίμον τον Σολομό. Και είναι και άλλα παιδιά τα οποία. Παιδιά από την περιοχή του Παραλιμνίου, πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα. Νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα. Για μια ομάδα όπως είναι το Παραλίμνη, μια ομάδα της επαρχίας, αν δεν έχει παίχτες από τα σπλάχνα, δεν μπορεί να επιβιώσει. Το γήπεδο πόσο άλλαξε την ομάδα, ή το ότι έχει πλέον το δικό σας γήπεδο, είναι το όμορφο το γήπεδο, το παλατάκι όπως το λέτε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Λόγω COVID
να έχουμε την προσέλευση του κόσμου και τα αποτελέσματα που θεωρώ με την προσέλευση του κόσμου θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ναι. Όμως το να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο το οποίο είναι δικό σου, το να έχεις τα αποδυτήρια σου, το να έχεις το γραφείο του προμονητή, το γυμναστήριο, όλη αυτή την οργάνωση, νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Mm-hmm. Γι' αυτό και η ομάδα σιγά σιγά αλλάζει και ανεβάζει το επίπεδο της. Τα τελευταία δύο χρόνια με τον Μιχάλη Καγιούζη προπονητή, τεράστιο όνομα, πώς ήταν η δουλειά μαζί του? Εντάξει, ήταν τιμή μας να έχουμε έναν άνθρωπο σαν τον Μιχάλη Καγιούζη στην ομάδα. Αυτό που έχω να πω σίγουρα είναι ότι ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Είναι η ασχολία του 24 ώρες 24 ώρες. Είχαμε και κάποια περιστατικά που να πηγαίνουμε στο γήπεδο 5 ώρα το πρωί για να κάνουμε προπόνηση, ας πούμε, μετά από ένα κακή εμφάνιση. Ήσουν να ήταν με το Αποέλ, θυμάμαι, που έκαμε και στο Λευκό Θεό. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κερδίζει πάντα. Δεν τον νοιάζει σε ποια ομάδα είναι, δεν τον νοιάζει ποιους στόχους έχει η ομάδα, τι έκανε την προηγούμενη χρονιά. Η ομάδα του θέλει να κερδίζει πάντα. Mm-hmm. Πιστεύει στους παίχτες που έχει. Νιώθει ότι οι παίχτες του είναι οι καλύτεροι και το λέει συνέχεια. Και νομίζω ότι ένας κύριος λόγος είναι αυτός που η ομάδα είχε τα αποτελέσματα που είχε. Εσύ τι έμαθες που τον Καγιούζη, διότι ήσουν ουσιαστικά ειδικά την πρώτη χρονιά σαν χρέη βοηθού προπονητή. Τη δεύτερη χρονιά νομίζω επεκτάθηκε λίγο το προπονητικό team. Ναι. Εσύ όμως τι πήρες που τον coach Καγιούζη? Ότι με τη σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις. Τα roster, τα budget, όλα αυτά ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όμως βάζουν τα ώρες στο γήπεδο, όρεξη και διάθεση, μπορείς να πετύχεις πολλά. Σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση για την Ένωση, πριν πάμε σε λίγο πιο προσωπικά. Η Ένωση μέχρι πού μπορεί να πάει? Τώρα με δικό της γήπεδο, χτίζοντας τα χρόνια, τα πράγματα που είπαμε, με τις υποδομές της, με τους παίχτες που είναι η Ακαδημία, προφανώς με μια ομάδα πιο ισχυρή διοικητικά και οικονομικά, πού μπορεί να πάει η Ένωση? Νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε βήμα-βήμα, να βάζουμε βήμα-βήμα τους στόχους. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν γινόταν ο προγραμματισμός της ομάδας, πάντα τα παιδιά της διοίκησης, επειδή με αρκετούς είμαστε φίλοι, με όλους είμαστε φίλοι, με ρωτούσαν τη συμβουλή μου. Ξέρεις, Ζάκη, είπαμε στον τάδε να έρθει και μας απάντησε το αυτό. Είπαμε στον άλλο, μας είπε όχι. Τους λέω, δεν πρέπει να μας αγχώνει, ούτε να μας λείπει το ότι ζητούμε, μιλάμε με παίχτες και δεχόμαστε αρνητικές απαντήσεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε αυτοί οι παίχτες να θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, υστερούμε λίγο σε οργάνωση στο Κυπριακό μπάσκετ. Και πέραν των μεγάλων ομάδων, οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να είναι εκεί κάθε χρόνο, οι υπόλοιπες ομάδες είναι σκαμπανεβάσματα. Τη μια χρονιά έχουμε λεφτά, πάμε να κάνουμε ένα σύνολο δυνατό. Την επόμενη χρονιά δεν έχουμε λεφτά, πάμε λίγο πιο χαλαρά. Και έτσι θεωρώ ότι η ομάδα, επειδή κάθε χρόνο είναι πιο οργανωμένη και οικονομικά είναι πιο δυνατή, θεωρώ ότι όταν θα έρθει η στιγμή να μπορούν να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν τους καλούς Κυπρίους παίχτες, τότε θα έρθει η ώρα που θα μπορούν να διεκδικήσουν με τίτλους. Εσύ θα είσαι μέλος της ομάδας τα επόμενα χρόνια, πάλι πόστο? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω. Θα ήθελα να είμαι μέλος από κάποιον πόστο και να μην είμαι όμως, θα είμαι εκεί. Θα είμαι σίγουρα στην κερκίδα, θα είμαι κοντά στην ομάδα, βοηθώ με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Έκαμε κάποια κουβέντα μαζί τους για το μέλλον σου ως μέλος της ομάδας της Ένωσης? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει στασιμότητα. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για οτιδήποτε για τον χρόνο. Αυτό δεν έχει κάποια. Θέλεις να γίνεις προπονητής, είπες, σπούδασες την προπονητική. Τι θέλεις εσύ να πετύχεις το επόμενο βήμα στο αθλητισμό, δηλαδή ως coach Παπαδόπουλος, ή καλύτερα coach Ζάκης, διότι coach Παπαδόπουλος έχει γι' αυτό. Ο coach Ζάκης, πού τον βλέπεις να φτάνει? Εντάξει, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι επαγγελματικά με την προπονητική, και αυτό δεν θέλω να βάζω μεγάλους στόχους. Εγώ θέλω να κάποια στιγμή να πάρω μια ευκαιρία. Mm-hmm. Και θεωρώ με σκληρή δουλειά ότι γιατί όχι να αφήσω εγώ το στίγμα μου στο Κυπριακό μπάσκετ από πλευράς προπονητικής. Το στίγμα σου, θα ήθελα έτσι λέω να κάνω ένα follow-up πάνω σε τούτο. Επειδή είδαμε Κύπριους προπονητές να πηγαίνουν εξωτερικό, να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Τόνης, ο Ασονίτης, ο Λίνος.
μπορώ να ξεχάνω κάποιο μάτσε που είναι φίλος σου πήγε στο Λίβανο έτσι ένα διάστημα. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου, θα φανταζόσουν τον εαυτό σου να κάνεις έστω ως coach την καριέρα σου στο εξωτερικό που ίσως δεν το επιδιώξες πριν 25 χρόνια στην Αθήνα. Θεωρώ ότι το επίπεδο του Κυπριακού προπονητή είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή το ότι οι πλήστοι τελειώνουν σε τεφά στην Ελλάδα, παίρνουν την εκπαίδευση τους από Έλληνες προπονητές. Θεωρώ ότι το επίπεδο τους είναι πάρα πολύ ψηλό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πήραν την ευκαιρία τους και έχουν πάει στο εξωτερικό, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι όμως οι οποίοι δεν έχουν πάει στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι εξίσου αξιόλογοι. Θεωρώ ότι ναι, έχω τις γνώσεις, έχω τις ικανότητες, έχω τα όνειρα της φιλοδοξίας και γιατί όχι. Αναφέραμε προηγουμένως το ταλέντο του Παραλιμνίου. Ανάφερες τον Παναγιώτη Τρισόκα, ο οποίος με ένα τεράστιο ποσό στον Κεραυνό. Σε σχέση με τον Παναγιώτη, ποια είναι ως παραλιμνίτες, καλοσφαιριστές? Εντάξει, σχέδιο με τον Παναγιώτη είναι εξαιρετική. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι ένα παιδί το οποίο περάσαμε αρκετά μαζί. Εντάξει, δεν παίξαμε τόσο πολλά χρόνια συμπαίχτες. Υπήρξαμε συμπαίκτες σε μεγάλες στιγμές της Ένωσης την πρώτη χρονιά, τότε το 99, στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε παίξει σαν συμπαίκτες στην Εθνική Ελπίδων το 99 στην Ιταλία, όπου είχαμε κερδίσει για την Εθνική Ιταλίας. Αλλά και μετά, όταν είχε φύγει να πάει στον Κεραυνό, είχα πάει για σπουδές. Εντάξει, δεν είχαμε τόση επαφή, γιατί τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ τα μέσα μαζικής δικτύωσης για να είμαστε σε τόσο καλή τόσο επαφή. Yeah. Αλλά οι σχέσεις μας είναι άριστες, περισσότερο από άριστες μπορώ να πω. Πολλές φορές θα ζητήσουμε κάτι ο ένας από τον άλλο, θα κάνουμε μια απορία, θα συμβουλεύσουμε ο ένας τον άλλο. Και του εύχομαι με την ευκαιρία στη νέα προσπάθεια που κάνει να ενταχθεί στην πολιτική, του εύχομαι να κάθε καλύτερο και πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους στην πολιτική. Παναγιώτη, δεν στείλε μαζί ένα μήνυμα. Θες να το δούμε ελεύθερα. Μπορείς να απαντήσεις το play όποτε θέλεις. Ζάκης Παπαδόπουλος, ένα όνομα, μια ιστορία για την Μπασκετική Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αρχηγός και σημαία για αρκετά χρόνια. Ένα παιδί που ενέπνευσε αρκετά άλλα παιδιά στο παραλίμνη, μέσα και έξω από τα παρκέ. Νομίζω ότι κάθε προπονητής θα ήθελε το Ζάκη στην ομάδα του, αφού μπορούσε να παίξει και τις πέντε θέσεις, μπορούσε να παίξει με πλάτη, μπορούσε να παίξει με την μπάλα κάτω, είχε καλό σουτ. Ήταν ένα ταλέντο, θεωρώ το μεγαλύτερο ταλέντο μαζί με τον Κουνούνι και τον Μπαλάλα στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Να πω ότι ήταν τιμή μου που παίξαμε μαζί, αδερφέ, τιμή μου που μοιραστήκαμε τα ίδια αποδυτήρια και τιμή μου που με θεωρείς φίλο σου. Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην προσωπική σου και επαγγελματική καριέρα. Ο χώρος σου είναι στο μπάσκετ. Δεν θα φύγεις ποτέ, γι' αυτό κλείνω και εμένα και να με ρετρό, έτσι λίγο να πάμε λίγο στα παγιά. Ήταν η πρώτη χρονιά της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, νικώντας την ΑΕΛ καλά με την πρώτη βόμβα. Καλή τύχη, αδερφέ. Γιατί πράγμα αναφέρεται ο Παναγιώτης? Πρεμιέρα στο Παραλίμνη, πρώτο μας παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία, στο γυμνάσιο Παραλιμνίου, χωρητικότητας 300 θέσεων, είχε μέσα το γήπεδο 700-800. Θυμούμαι, στεγούνταν πίσω από τα καλάθια, έξω από την πόρτα βλέπαν. Ναι. Και παίζαμε με την ΑΕΛ την πρωταθλήτρια τότε. Και κερδίσαμε τους 30 πόντους, 25 πόντους στην πρεμιέρα. Παλάλα, Κουνούνιν, Κυριακίδη, Ασονίδης, αν δεν κάνω λάθος. Είπε πάντως μια κουβέντα μεγάλη ο Παναγιώτης, ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα μαζί με Παλάλα και Κουνούνι. Εσύ πώς το εκλαμβάνεις το πράγμα που είπε ο Παναγιώτης? Εντάξει, το να μπαίνεις στην ίδια πρόταση με Κουνούνιν Παλάλα είναι τεράστια τιμή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός να είμαι πρικισμένος με αθλητικά προσόντα τα οποία είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να δουλέψεις. Αυτά τα έχεις μαζί σου και μάλλον αν είσαι τυχερός τα έχεις, αν δεν είσαι τυχερός δεν τα έχεις. Η αγάπη μου για το άθλημα σε μικρή ηλικία με έκανε να δουλέψω πάρα πολλές ώρες πάνω στην ατομική μου τεχνική.
Και έτσι με το συνδυασμό αυτό είχα την ικανότητα να κάνω πολλά πράγματα στο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Αυτό που με ευχαριστεί ιδιαίτερα όσο αφορά τον εαυτό μου, τον μπασκετμπολίστα Ζάκη, είναι ότι πάντα έκανα ό,τι μου έλεγε ο προπονητής. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα πάει στην Εθνική Ελπίδων τότε, στις ομάδες που αγωνιζόμουν ήμουνα το πρώτο όνομα, ήμουνα σκόρερ της ομάδας, πάντα η μπάλα περνούσε από μένα. Και θυμάμαι όταν πήγαμε στην Εθνική Ελπίδων, εννοείται ότι η ομάδα είχε παιχταράδες. Ήταν ο Παλάλας, ήταν ο Κουνούνης, ήταν ο Τρισόκας, ήταν ο Παπαδόπουλος ο Νικόλας. Μιλάμε για παιχταράδες. Και τότε ο coach Λύρας, ο Αλέξης ο Λύρας που είχαμε, μάλλον όχι, sorry, ο κύριος Μυραλάης ήταν στην Εθνική Ελπίδων, με είχε για τις ειδικές αποστολές, για η άμυνα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, με έβαζε με μέσα αλλαγή, μου έλεγε να μαρκάρω τον καλύτερο παίχτη και shoot να μην έκανα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και αυτό πάντα με χαρακτήριζε σε όλη μου τη ζωή. Σε όλες τις ομάδες που ήμουν, ό,τι μου ζητούσε ο προπονητής, αυτό θα έκανα. Όταν ήμουν στη δεύτερη κατηγορία στο Παραλίμνη, είχα τον ρόλο του πρώτου σκόρου στην ομάδα, τον δεχόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν πήγα στην πρώτη κατηγορία, ο προπονητής μου έδινε άλλο ρόλο, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και θεωρώ ότι αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι διδάγματα τούτα που κράτησες για την επόμενη βία σου ως προπονητής, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ως προπονητής, τώρα που μπαίνεις στη διαδικασία της προπονητικής, ενώ εσύ καμία ως προπονητής βέβαια στις μικρές ηλικίες. Βλέποντας την πορεία σου ως παίχτης, σκέφτεσαι με το φακούν του προπονητή πλέον ότι ίσως πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάποια ωραία στιγμή. Ή που σκέφτεσαι τώρα, λες, α, του προμονητή μου εκείνη τη μέρα του φέρθηκα σωστά. Σίγουρα, μετανιώνω για αρκετά πράγματα, γιατί σαν παίχτης, όλοι οι παίχτες μάλλον, την ώρα που υπάρχει ένταση στην προπόνηση, υπάρχει ένταση στα παιχνίδια, σίγουρα κάποιες φορές μπορεί να παραφερθείς σαν καλοσφαιριστής και να συμπεριφερθείς κάπως λάθος. Τη μεγαλύτερη υπομονή μαζί μου την έκανε, θεωρώ, ο κύριος Αντώνης, ο Αρτηματάς του Παραλίμνη. Γιατί και λίγο η κατάσταση ήταν λίγο πιο, λόγω του ότι η ομάδα ήταν στη δεύτερη κατηγορία, ήταν εντελώς ερασιτεχνικά. Ναι. Το έργο του προπονητή σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Και πολλές φορές που βρισκόμαστε για φαγητό η ομάδα της τότε εποχής, τα συζητάμε και γελάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι γίνεται στο γήπεδο, μένει στο γήπεδο. Ναι. Τώρα που σε βρίσκει ο κόσμος, πέραν από το γήπεδο της Ένωσης, είτε στην Κερκίδα ή ως coach, να δούμε πώς θα πάει. Έχεις την επιχείρησή σου στο Παραλίμνη. Πες μας λίγο για τα επαγγελματικά σου. Εντάξει, από το όπως είχα πει και πριν, από το 2015 έχω δημιουργήσει μια επιχείρηση στο Παραλίμνη, είναι στον χώρο της εστίασης, μια καφετέρια. Είναι ένα μπασκετικό στεκί, δηλαδή όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ θα πιούν καφέ στο Παραλίμνη, θα έρθουν εκεί. Και το ότι ασχολήθηκα με τον μπάσκετ τόσα χρόνια, θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ την επιχείρηση μου. Ακόμα και το ότι ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία για πολλά χρόνια, πάλι δεν λειτουργήσε θετικά όσο αφορά τη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Ακόμα και από εκτός περιοχής, όποιος θα έρθει στο Παραλίμνη και θα πάρει καφέ, πολλές φορές τυχαίνει να δω παιδιά τα οποία είτε ήταν αντιπάλοι μου, είτε ακόμα διαιτητές, παιδιά από δημοσπονδία που θα περάσουν να πούνε εκεί. Πού βρίσκεται το καφετέριο, πώς λέγεται? Ονομάζεται Φάμπρικα Coffee and Bites και βρίσκεται στα κεντρικά φανάρια της 1ης Απριλίου, στον κύριο δρόμο του Παραλίμνη. Να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία σου για την παρουσία σου τόσα χρόνια στο άθλημα. Αν έρθει τώρα η Ομοσπονδία, ο Άθος με τον οποίο, ο Αντωνίο με τον οποίο ήσουν στην Κομωτινή, μάλιστα, συμφίλησε κάποιο διάστημα, ως γενικός διευθυντής, και πει σου, Ζάκη, είσαι πολλά εμπειρός, πες μας ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε τώρα στο μπάσκετ για να το κάνουμε καλύτερο. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε, τι θα βάζεις μέσα εσύ? Πρέπει να αναβαθμιστεί δεύτερη κατηγορία. Θεωρώ ότι η βάση της πρώτης κατηγορίας είναι οι μικρότερες κατηγορίες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Κυπρίων καλοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίζονται εκεί. Πολλοί από αυτούς αγωνιζόντουσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια και φέτος τους βλέπουμε να αγωνίζονται με σχετική άνεση στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Άρα θεωρώ ότι αν δοθούν τα σωστά εφόδια σε αυτούς τους καλοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία, θα τους βοηθήσουμε κάποια στιγμή να παίξω στην πρώτη κατηγορία και να πρωταγωνιστήσω.
Γιατί η δεύτερη κατηγορία είναι εντελώ ερασιτεχνικό. Και νομίζω όταν κάτι είναι ερασιτεχνικό, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, στη δεύτερη κατηγορία είναι ξεκάθαρο το που λες. Τι θεωρείς ότι πρέπει να επικεντρωθούν για να βελτιωθεί ο χώρος, δηλαδή καλύτερα γήπεδα, σίγουρα, ναι, σίγουρα τα γήπεδα πρέπει να βελτιωθούν. Δεν γίνεται εν έτη 2021 να έχουμε γήπεδα τα οποία δεν έχουν παρκέ ακόμα. Mm-hmm. Αν και από ό,τι ακούω, πολλά γήπεδα έχει μπει παρκέ στη δεύτερη κατηγορία. Yeah. Θεωρώ όμως ότι όλα πλέον πρέπει να έχουν παρκέ. Από εκεί και πέρα οι ομάδες πρέπει να έχουν βοηθήματα, οικονομικά βοηθήματα, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν στους παίχτες. Γιατί ένα παίχτη του να μην αμείβεται, πόσε ώρε μπορεί να βάλει στο γήπεδο να προπονηθεί για να βελτιωθεί. Τελευταία ερώτηση κλείνοντα, έτσι, αν θέλει να σου δώσω το λόγο, μια καταληκτική κουβέντα, ίσω κάποιο ευχαριστήριο, κάτι που ίσω να ξέχασε να πει, σκεφτόμενο το τώρα θέλει να προσθέσει, για να κλείσουμε και την συνέντευξή μα σήμερα. Ευχαριστήριο. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω του γονεί μου, γιατί με στηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο με στηρίζουν, με στηρίζουν με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, πάντα προσπαθούσαν να με οθήσουν να πάρω την σωστή απόφαση, αλλά στο τέλος της ημέρας, ό,τι η απόφαση ήταν να βαρθεί, θα την έπαιρνα εγώ και θα με στήριζα και αυτό. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο coach Γιαναρά για το ότι πίστεψε τόσο πολύ σε μένα και να το απολογηθώ που. Δεν του ανταπόδωσα αυτή την πίστη που είχε σε μένα. Είναι τόσα πολλά τα άτομα τα οποία θέλω να ευχαριστήσω. Για να ξεκινήσω να λέω ένα ήσυχο να αφήσω πίσω πολλούς και να τους αδικήσω. Η μνήμη μου, η σκέψη μου πάει στον coach Βαλεντίν Μαρίνοφ, ο οποίος, όπως έχω πει πριν, έχει φύγει πρόσφατα από τη ζωή, στον Δώρο τον Ισάκ, ο οποίος αποτέλεσε πρόεδρος της ομάδας και πέθανε πριν 3 χρόνια. Έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που φρόντιζαν να κρατήσουν το τμήμα ζωντανό, το coach των Αρτιωματά, όπως έχω πει πριν, τους συμπαίχτες μου και στα παιδιά τώρα που τρέχουν εδώ και 5 χρόνια την ομάδα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ένωση. Αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στη Β' Εθνική κάποια στιγμή θα έσβηνε και ήρθαν, μπήκαν, ανάλαβαν την ομάδα. Έβαλαν, βάζουν ώρες, βάζουν χρήματα για να είναι η ομάδα εκεί που είναι σήμερα. Ζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας σου. Εγώ ευχαριστώ.